Λοιπόν, εγώ θα σας καταπλήξω, θα σας πω μπράβο για τον ζήλο που δείχνετε σήμερα, δεν μας είχατε συνηθίσει. Περιμένω λοιπόν τον ίδιο ζήλο όταν πάμε να εξετάσουμε τη ρουσφετολογική μετακίνηση του σταθμάρχη και την ικανότητά του. Θα πεδώ και θα περιμένω τον ίδιο ζήλο με τόση λεπτομέρεια, πραγματικά όμως, πραγματικά με τόση λεπτομέρεια, να διακόπτεται, να παίρνουμε έγγραφα, να το ξαναψάχνουμε. Όταν πάμε να δούμε τι έγινε με τη Λεντή και στη Λάρισα και γιατί δεν έχει αποκατασταθεί. Όταν πάμε να εξετάσουμε γιατί η Hellenic Train δεν χρησιμοποιεί στο GSMR. Όταν πάμε να εξετάσουμε και τη σύμβαση αλλά και γιατί στην Καρόλου σταμάτησε να λειτουργεί το δευτεροβάθμιο. Αναφέρομαι σε δικλείδες ασφαλείας που βέβαια θα είχαν αποτρέψει το τραγικό δυστύχημα. Περιμένω. Μέχρι τώρα δεν το κάνατε. Ίσως ξαφνικά αποφασίσατε ότι πρέπει να κάνετε αυτή την εξέταση με αυτόν τον τρόπο. Και να είσαι και τόσο ευαίσθητη. Πραγματικά δηλαδή. Συγχαρητήρια. Βεβαίως, εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Αποστολάκη ότι θα έπρεπε να προηγηθούν οι υπουργοί, ο κύριος Σπύριτζης και ο κύριος Καραμαλής, πριν την εντελεχή εξέταση μαρτύρων στη συνέχεια για να φωτιστούν οι πηγές. Θεωρώ ότι σε αυτή την Επιτροπή μέχρι στιγμή σας δίνανε περιθώριο να διορθωθείτε. Αποκλείσατε μέλη της Επιτροπής. Αποκλείσατε μάρτυρες και εξακολουθείτε να κοφεύετε συνεχώς τα προστίθεντα μάρτυρες, όσο δεν γίνεται μια σοβαρή σειρά, με μια σοβαρή σειρά εξέταση μαρτύρων. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν θα τα ξαναπώ. Τώρα είναι σαφές σήμερα σε όλους ότι μετά το σταθμάρχη το ανθρώπινο λάθος βολεύει πάρα πολύ. Εγώ βεβαίως επιμένω ότι εάν υπάρχει παραμικρή, το παραμικρό δεν μπορώ να βασιστώ σε ένα δημοσίευμα όπως καταλαβαίνετε, ωστόσο υπάρχει περίπτωση να υπάρχει θέμα με την υγεία του μηχανοδηγού, η οποία κακώς δεν έχει γραφτεί. Αναφέρθηκα πριν και θα το επαναλάβω. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ευθύνη της υπογραφής. Το ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε ασκήσει κάποιο επάγγελμα με κάποια επιστημονική ιδιότητα. Όταν βάζω την υπογραφή μου λοιπόν εγώ, παίρνω μία ευθύνη. Συνηθίζαμε να λέμε γι' αυτό πληρωνόμαστε. Αυτή είναι η ευθύνη της υπογραφής του γιατρού. Θα ήθελα βεβαίως να εξεταστούν. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Γιατί πραγματικά εάν υπάρχει κακό ιστορικό που δεν έχει αποτυπωθεί ή αποδειχθεί ότι ο μηχανοδηγός δεν ήταν ικανός να κάνει τη δουλειά του, κατευθείαν εγώ θα έλεγα υπάρχει μία ευθύνη της Hellenic Train που μέχρι στιγμής δεν έχει εμπλακεί σε όλη αυτή την ιστορία, άρα πρέπει να εξεταστεί. Στην κυρία Τσαπαρίκου βεβαίως, εγώ θα έβαζα την ερώτηση εάν προκύπτει από οι αρμοδιότητες, από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, γιατί είναι μία συμμόρφωση, αν προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, αν προβλέπετε ότι θα έπρεπε να κρατάτε πλήρη ιατρικό φάκελο με όλα αυτά που ζητήθηκαν ή όχι, είναι για το συγκεκριμένο θέμα. Ή αρκεί ας πούμε ένα το πιστοποιητικό ικανότητας, εφόσον κάποιοι γιατροί έχουν πάρει μια ευθύνη. Ήταν μια ερώτηση, ίσως να είναι και ρητορική. Παρακαλώ λοιπόν, ας σταματήσουμε, ας το δούμε δελεχώς, αλλά πραγματικά από εδώ και πέρα θα απαιτούμε να έχετε τον ίδιο ζήλο για όλα αυτά που προανέφερε και τα άλλα που θα έρθουν στο φως. Και παρακαλώ να τηρείτε η σειρά εξέταση των μαρτύρων, να προηγηθούν οι δύο υπουργοί. Είδαμε όλους τους υπουργούς από το 97 μέχρι το 14, μέχρι το 15, είδαμε όλους τους υπουργούς. Άλλος θυμόταν, άλλος είχε ξεχάσει, άλλος κάτι μας είπε και δεν είδαμε τους επίμαχους υπουργούς. Ευχαριστώ κυρία Πέρκα. Να πω κάτι σε ό,τι αφορά πάντως τη σειρά. Εμείς αποφασίσαμε αρχικά τα πρόσωπα με ανοιχτό κατάλογο, εκκρεμεί η συζήτηση εντός των ημερών για κάποιες προσθήκες μαρτύρων που έχουν τεθεί από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες ως προς τη σειρά. Είναι κάτι το οποίο το συναποφασίζουμε ad hoc. Θα μου επιτρέψετε, σειρά δεν σημαίνει ότι επειδή πρότεινε η πλειοψηφία και συνένεση και η αντιπολίτευση σε κάποια πρόσωπα ότι είπαμε και τη σειρά. Εκτός αν... Να την πούμε τώρα, τώρα και εξετάσαμε όλους τους υπουργούς, κύριε Πρόεδρε. Τώρα νομίζω εντάξει. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Οικονομόπουλος από την Νίκη.